ακολουθώντας ένα ιερό έθος του γένους μας, ήρθαμε για μια ακόμη φορά στην προσωπική μας ιστορία και στην ιστορία αυτής της θαλασσοφύλικης πολιτείας να ρίξουμε το σταυρό στη θάλασσα, να αγιάσουμε τα ύδατα, να κάνουμε τον αγίασμό των υδάτων όπως ονομάζεται και να ζητήσουμε το φωτισμό του Θεού σε ό,τι όμορφο ως έργο φωτός εργαζόμαστε στη ζωή μας. Μακριά από σκοτάδια και σκοταδισμούς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς της σύγχυσης που υπάρχουν παντού και που αποδιοργανώνουν όλους μας καθημερινά, βαφτίζοντας το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Ας φωτιστούμε όλοι και ας εργαζόμαστε τα έργα του φωτός. Εύχομαι υγεία, υγεία, χαρές και προκοπή σε όλο τον κόσμο. Και η σημερινή ημέρα να γεμίσει φώτιση τον ελληνικό λαό, να πάμε καλύτερα, αμμονιασμένοι και αγαπημένοι. Τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τους χριστιανούς, μια μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη. Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία πορεύτηκαν μαζί στους αιώνες και θα συνεχίσουν να πορεύονται, γιατί είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Εύχομαι τα Θεοφάνεια, η σημερινή μέρα, να μας δώσει ελπίδα, αισιοδοξία και προκοπή. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή φώτιση. Σήμερα η χριστιανοσύνη γιορτάζει τα Θεοφάνεια. Η ευχή της Εκκλησίας για καλή φώτιση παραπέμπει στην ανάγκη όλων μας να έχουμε φως για να βρίσκουμε λύσεις. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουν φως στη ζωή τους και δύναμη για να πορεύονται μπροστά. Είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και η ευχή που δίνουμε και πάντα πρέπει να δίνουμε είναι η ευχή καλή φώτιση. Καλή φώτιση σε όλους μας. Και αυτό σημαίνει να έχουμε ανοιχτό το μυαλό μας μαζί με την καρδιά μας ανοιχτή και να μπορέσουμε να βαδίσουμε μπροστά όπως το θέλουμε όλοι. Και είναι μια τόσο όμορφη μέρα που προσφέρεται για όμορφες σκέψεις, αλλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και έτσι πρέπει να βαδίσουμε όλοι μαζί, να πάμε και την πόλη και τον τόπο μας μπροστά.